Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 24 Αυγούστου, με όλα τα πύρινα μέτωπα να είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς έχουμε και ένα νέο μέτωπο. Λίγο νωρίτερα έχουμε αυτή την είδηση για νέα εστία φωτιάς στον Αυλώνα. Να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, όπου σημειώνονται αγωνιώδεις προσπάθειες στο μεγάλο μέτωπο της Δαδιάς. Έρχονται μάλιστα ενισχύσεις και από Βουλγαρία, Τσεχία, Αλβανία και Ρουμανία. Μεγάλος αντίπαλος οι συνεχιζόμενες και οι πολυάριθμες αναζωπηρώσεις και το απρόβλεπτο της πορείας των μετόπων της πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει ούτε ημέρα. Την ίδια ώρα έχουμε έκρηξη φωτιάς που έφερε την αναζωπήρωση στην Πάρνηθα. Μάχη να μην περάσει στους Τρακομακεδόνες κοντά στις ταβέρνες οι φλόγες. Είπαμε ότι εδώ προστίθεται και αυτό το νέο μέτωπο της εστίας στον Αυλώνα. Φωτιά, κυρίες και κύριοι, και στη Βιωτία. Μεγάλο το πύρινο μέτωπο. Ελπίδα τα είναι αέρια μέσα. Τιτάνια προσπάθεια των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Στα υπόλοιπα, ετοιμαστείτε, ερχόμαστε, λένε οι μαχητές της Βάγνερ που απειλούν με προέλαση στη Μόσχα μετά το θάνατο του Πριγκόζιν. Μισθοφόροι της Βάγνερ, πρωτοπαλίκαρα του Γευγένη Πριγκόζιν, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο που συνετρίβει χθες, απειλούν ότι θα προελάσουν στη Μόσχα, ενώ διαδίδονται διάφορα σενάρια και φήμες γύρω από το θάνατό του. Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής έχουμε και υψηλά τα θερμόμετρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα πάμε στο Δήμο Παύλου Μελά και θα ξεναγηθούμε στα προβλήματα, στις προτάσεις και στις λύσεις που προτείνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Παύλου Μελά, επικεφαλής με την παράταξη Ανατροπή, ο Γιώργος Λίλτσης, που είναι μαζί μας, ορθοπαιδικός, γνωστός. Κύριε Λίλτση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και μία ακόμη φορά στο φιλόξενο βήμα σας. Κύριε Λίλτση, και αδυνατισμένος, τι έγινε? Κάναμε το καρπούζι και οι καλοκαιρινές έτσι και τα φρούτα μας έκαναν να χάσουμε κιλά, ή το τρέξιμο για τον αγώνα τον προεκλογικό? Και τα δύο θα έλεγα, αλλά κυρίως το καλοκαίρι με τη ζέστη δεν μπορείς να απολαύσεις το φαγητό. Το μόνο που μπορείς να απολαύσεις είναι μια μπυρίτσα. Σωστά. Τώρα ρίξαμε λίγο στις μπύρες, χάσαμε τα κιλά και τώρα βέβαια δεν έχουμε χρόνο να τα ξαναπάρουμε. Ο καύσωνας είναι μπροστά μας. Τώρα που τα λέμε, η εμφάνιση ενός υποψηφίου, και όταν λέω εμφάνιση εννοώ και το outfit και η ομορφιά και το χαμόγελο, όλα αυτά παίζουν το ρόλο του στο ψηφοφόρο. Τι αισθάνεστε? Φυσικά παίζουν το ρόλο τους. Κυρίως όταν στην αμεσότητα είσαι χαμογελαστός και μπορείς να πλησιάσεις έναν ηλικιωμένο ή οποιονδήποτε άνθρωπο και αισθανθεί άνετα μαζί σου, φυσικά θα είναι και πιο εμφύλα προσκύμενο σε σένα. Αν είσαι άγριος και τους ό,τι σου πούν αγριοκοιτάζεις και η εμφάνισή σου τους προκαλεί αποκρουστική. Πάντα η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Για όλα τα στάδια της ζωής μας, ακόμη και για το φλερτ, έτσι. Ναι. Κύριε Λίτση, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, 1,5 μήνας περίπου, αν υπολογίζω σωστά, και λίγο λιγότερο. Και επιστροφή των εκδρομέων του καλοκαιριού, με την έννοια ότι τώρα γυρίζουμε όλοι πίσω, οπότε ντύνετε κι εσείς τις προσπάθειές σας. Αν κι εσείς ήσασταν από τους πρώτους, αν θυμάμαι καλά, που δηλώσατε την διάθεσή σας να είστε ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Η αλήθεια είναι ότι δεν σταματήσαμε. Μετά τις εκλογές του 19, από την επόμενη μέρα, είχαμε βάλει σαν σκοπό ότι θα διεκδικήσουμε ακόμη μια φορά το Δήμο Παύλου Μελά, και δεν σταματήσαμε όλα αυτά τα 4 χρόνια να λειτουργούμε σαν μια ομάδα ισχυρή, αντιπολιτευτική, με προτάσεις, με επισκέψεις στις γειτονιές, με ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να διεκδικήσουμε εκ νέου τον Δημαρχιακό Θόκο και τη διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά. Ναι. Τώρα, κύριε Λίλτση, το ψηφοδέλτιο, επειδή αυτό που ακούμε τελευταία και βγαίνουν πολλά σενάρια, δεν αφορά καθόλου εσάς, αφορά όμως το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όχι ο ένας δεν θα κατέβει, όχι άλλος δεν έχει ψηφοδέλτιο, όχι τώρα κλείνει, όχι ανακοινώνουμε υποψηφίους. Πώς πάτε από την άποψη της συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου? Εμείς έχουμε συμπληρώσει το ψηφοδελτίο. Έχουμε φτάσει στο μέγιστο αριθμό των υποψηφίων μας. Διατηρούμε μερικές θέσεις ακόμη για τα άτομα της τελευταίας στιγμής, όπως ήθιστε να γίνεται σε όλα τα ψηφοδέλτια και σε όλες τις παρατάξεις επί του ελληνικού εδάφους. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα μέχρι τώρα και θεωρούμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, ένα καθαρό ψηφοδέλτιο που έχει μαζέψει όλο το πολιτικό φάσμα του ελληνικού γίγνεσθε, όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου Παύλου Μελά και όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Άρα εκπρόσωποι από όλοι, είναι και μεγάλος ο Δήμος, από όλες τις ενότητες του, έτσι. Από όλες τις ενότητες, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, εκτός των άκρων πάντα.
Και κυρίως όλη η κοινωνική διαστρωμάτωση. Δηλαδή, έχουμε από εργαζόμενους, από ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, επιστήμονες, βιοτέχνες. Καλύπτουμε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής του Δημοκρατία. Άρα, είναι ένα πολυσυλλεκτικό από κάθε πλευρά ψηφοδέλτιο, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο από κάθε πλευρά και θα μπορούσαμε να το πούμε με μια λέξη, η εθνική Παύλου Μελά. Με εθνική Παύλου Μελά κατεβαίνετε, έτσι, λέτε, στις εκλογές. Τώρα, παίζει το ρόλο του στις εκλογές το ποιοι είναι μαζί σου, έτσι δεν είναι? Γιατί ο καθένας μας, αν κατέβει κάποιος και συνταχθεί σε ένα ψηφοδέλτιο, φέρνει και τον κόσμο του και τις αυτοδιοικητικές. Μπορεί κάποιος να είναι, παραδείγματος χάρη, Νέα Δημοκρατία, να κατέβει κάποιος φίλος του με ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και να πει: δεν πειράζει, είναι φίλος μου, θα τον ψηφίσω. Ναι, οι δημοτικές εκλογές έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από τις βουλευτικές εκλογές. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολύ έντονο το σημείο, το πολιτικό σημείο και η τοποθέτηση του καθενός σε ποιο κόμμα ανήκε και πού θα ψηφίσει. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή τα κόμματα έχουν ελαττώσει την επιρροή τους, ή μάλλον δεν είναι η επιρροή όσο ήταν πριν, υπάρχουν ανακατατάξεις, ανακατοσούρες, ανακατέματα, ό,τι θέλετε πείτε, ισχύουν τα πάντα. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, παρόλο που το ψηφοδέλτιο ίδιος είναι δήμαρχο-κεντρικό, όλο το μοντέλο είναι δήμαρχο-κεντρικό, ο δήμαρχος είναι αυτός που δημιουργεί την πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να ανεβούν όλοι οι υποψήφοι και μέσω της πλατφόρμας αυτής, άλλοτε πιο εύκολα, ανάλογα με το πρόσωπο του Δήμου, του Δημάρχου, του υποψήφιου Δημάρχου, και άλλοτε πιο δύσκολα να συλλέξουν τους ψηφοφόρους για να ανεβούν και αυτοί επάνω στο άρμα, ναι, του υποψήφιου Δημάρχου. Τώρα, επομένως, ο Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής, δίνει τον τόνο και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν, ούτως ώστε με τις προσωπικές τους επαφές να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο. Και βέβαια, επειδή έχετε χιούμορ, θα πω ότι το κυριολεκτό όμως, ότι μου λένε ότι τα σόγια μετράνε στα ψηφοδέλτια τα αυτοδιοικητικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε εμάς που είμαστε όχι τόσο αστικοποιημένος Δήμος, ή αν θέλετε κάποιες περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά δεν είναι τόσο αστικοποιημένες και είναι οι παλιές περιοχές της Ευκαρπίας και της Πολύχνης, όντως τα σόγια, τα μεγάλα σόγια και οι φαμίλιες υπάρχουν ακόμη, και αν και αυτή τη φορά θεωρώ ότι κάπως έσπασε αυτό, ωστόσο όμως συμβαίνει και ισχύει ακόμη. Ναι. Τώρα, επειδή είναι η περίοδος, είπαμε, η τελευταία καυτή περίοδος, η προεκλογική για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το ζητούμενο πάντα είναι το διακύβευμα το συγκεκριμένο αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών, εν προκειμένου για το Δήμο Παύλου Μελά, και αν θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο το τι θα παιχτεί τελικά στο Δήμο. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη. Στη συγκεκριμένη όμως, η συγκεκριμένη για τον δικό μας το Δήμο είναι ακόμη πιο κρίσιμη, διότι εδώ πρέπει να αναμετρηθούν δύο λογικές. Η λογική του νέου δημάρχου, ο οποίος είναι 9,5 χρόνια, πάμε για το 10ο από το Σεπτέμβριο και μετά δήμαρχος, οι λογικές του 60, του 70 και του 80, με νεότερες λογικές, οι οποίες είναι πιο σύγχρονες, που πλησιάζουν περισσότερο τον πολίτη, με λογικές του στυλ ότι είμαστε δίπλα στα προβλήματα, προτείνουμε λύσεις και δεν κάνουμε απλά ένα πολιτικό παιχνίδι, απλά για τη θέση ισχύως, δηλαδή του αντιδημάρχου ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, από αυτά που λέτε, ουσιαστικά ασκείται και μια κριτική στη διοίκηση. Ένα από αυτά λοιπόν που λέτε είναι ότι είναι μιας παλιάς λογικής, παλιακής. Αυτό φαίνεται και εκ του αποτελέσματος των 9,5 χρόνων που είναι διοίκηση. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν είναι ένα παιχνίδι απλά αντιπαραθέσεων, ούτε παιχνίδι εξουσίας. Ο Δήμος είναι ένα πεδίο δόξης όσον αφορά την παραγωγή έργου και το κατά πόσο μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας. Να αλλάξουμε την καθαριότητα, τον φωτισμό, την ασφάλεια, τα σχολεία, την εκπαίδευση την ίδια, τις φιλοζωικές ομάδες, να τους έχουμε τους χώρους τους, τα παιδιά να έχουν τα γήπεδά τους, να αθλούνται. Όλα αυτά συνθέτουν μια κοινωνία η οποία θα είναι ευτυχισμένη όταν τους δώσεις αυτό που άλλες κοινωνίες το έχουν σαν αυτονόητο. Εμείς δεν το έχουμε αυτονόητο. Να σας πω μόνο ότι από τα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Παύλου Μελά, μόνο ένα έχει άδεια λειτουργίας. Όλα τα άλλα είναι χωρίς άδεια και χωρίς
χωρίς έγγραφα και χωρίς πιστοποιήσεις. Ναι, μια που περάσαμε εδώ, θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς για τα προβλήματα, τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτά που θέλουν οπωσδήποτε άλλη διευθέτηση, άλλη λογική, άλλη προσέγγιση και που είστε διατεθειμένος, εάν εσείς είστε ο επόμενος δήμαρχος, να τα προωθήσετε. Εντάξτε, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Είναι πάμπολα πολλά τα προβλήματα και ειδικά τελευταία συσσωρεύτηκαν αρκετά και εδώ είναι ένας κυκαιώνας, θα τον έλεγα, προβλημάτων. Δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με τη δομή του ιδίου του Δήμου για να μπορέσει να είναι πιο παραγωγικός. Ήδη κυκλοφορήσαμε ένα φυλάδιο που αναφερόμαστε στην έξυπνη πόλη, δηλαδή στη χρήση της τεχνολογίας για να μπορέσουν οι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους, αν θέλετε, ορισμένες φορές ή σχεδόν πάντα, για να μην είμαι άδικος μαζί τους. Αλλά όταν δεν τους δίνεις και τη δυνατότητα να είναι πιο παραγωγικοί, τότε δεν φταίνε. Αυτοί φταίνε εσείς σαν διοίκηση. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μας δίνει η τεχνολογία, ώστε αυτό που παράγουν οι υπάλληλοι να φτάνει πιο γρήγορα στους πολίτες, να μην κουράζουν οι πολίτες, να έχουν ένα Δήμο μιλάτε πιο για ψηφιοποίηση. Μπροστά. Για ψηφιοποίηση. Μιλάμε για ένα Δήμο να είναι πιο μπροστά από τα προβλήματα και όχι να ακολουθεί καταϊδρωμένος. Μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών μας, ώστε αυτή η καθημερινότητα να κάνει τον πολίτη όταν βγαίνει από το σπίτι του να βγαίνει με χαμόγελο, να λέει θα πάω να περπατήσω. Να πάει να περπατήσει όμως τώρα πού? Υπάρχουν 2-3 σημεία όλο και όλο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπορεί να έχουμε ένα άλσος περιποιημένο, όπως σήμερα επισκέφθηκα το άλσος των Μετεώρων, που αν γίνει χτύπα ξύλο μια φωτιά θα καταστραφεί ολοσχερός, διότι δεν λειτουργεί τίποτα εκεί επάνω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να προβλέπει ο Δήμος για να απολαμβάνουν οι πολίτες. Όταν φτάνει σε σημείο να συνειδητοποιούν οι πολίτες μήνες ολόκληρους ότι εδώ δεν δουλεύουν οι κρουνοί, εκεί έχει χόρτα, εκεί έχει σπασμένες λάμπες, εκεί δεν έχει πλακάκια κλπ., τότε σημαίνει ότι δεν κάνεις καθόλου καλά τη δουλειά σου. Ναι, βέβαια εσείς περιγράφετε τώρα μια καθημερινότητα που αναφέρατε ήδη τα θέματα περιβάλλοντος, περιπατητικών διαδρομών, πρασίνου και όλα αυτά. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε τόσο μεγάλους Δήμους που είναι τόσο απλωμένοι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά ένας Δήμος να τα κάνει. Δηλαδή, λέτε για χόρτα, φαντάζομαι υπάρχουν εκτάσεις που δεν ξέρουμε που ανήκουν, που δεν ξέρετε, δεν ξέρω ο Δήμος δηλαδή που ανήκουν ή έχουν ιδιοκτησία, ιδιοκτήτες που τα έχουν παρατημένα. Έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο Δήμος στην καθαριότητα, στην ανακύκλωση, σε όλο αυτό το τομέα να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες? Φυσικά και έχει τη δυνατότητα, διότι ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Έχει έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια και δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε την ίδια δουλειά. Τα εγκαταλειμμένα οικόπεδα ή η εγκαταλειμμένη περιεστική ζώνη, αν μια χρονιά βάλεις τους υπεύθυνους να βρουν, θα βρουν ποιος έχει και από εκεί και πέρα ξέρεις την επόμενη χρονιά αν ανήκει σε ιδιώτη για να τον ειδοποιήσει έγκαιρα να κάνει τους καθαρισμούς. Αν δεν ανήκει σε ιδιώτη, είσαι αναγκασμένος σαν Δήμος να μπεις να συμμαζέψεις αυτά που χρειάζονται. Και στο κάτω-κάτω να σας πω, αυτό δείχνει μια νοικοκυρωσύνη και μια τάξη στο Δήμο όταν μια ενέργεια την κάνεις για μια φορά και ισχύει για τα επόμενα χρόνια. Εάν κάθε χρόνο επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα, εάν κάθε χρόνο ψάχνεις να βρεις τους ιδιοκτήτες, είναι δεδομένο ότι κατασπαταλάς ανθρώπινους πόρους, εργατόρες και κυρίως χάνεις από την αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Το πρόγραμμά σας είναι ολοκληρωμένο, έχει αναρτηθεί, θα το παρουσιάσετε και ποια είναι τα βασικά στοιχεία? Κοιτάξτε, ναι, είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, συλλητοποιείται αυτές τις μέρες. Θα αναρτηθεί μαζί με την έκδοση ενός φυλαδίων και πραγματικά είναι πολύ πρωτοποριακό. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη λειτουργία του Δήμου. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Δήμος μας πλέον θα περάσει μια ψηφιακή εποχή, ώστε να μπορέσουμε μέχρι και ISO των υπηρεσιών του Δήμου να βγάλουμε. Για όσους καταλαβαίνουν τι λέω, σημαίνει ότι για όσους δεν καταλαβαίνουν, να το εξηγήσω. Το να βγάλουμε στις υπηρεσίες μας ISO σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερή απόδοση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και κυρίως αυτό που διέπει το ISO είναι ότι με λιγότερο κόπο οι εργαζόμενοι παράγουν περισσότερο έργο, διότι όλοι μπαίνουν σε ένα τυφλοσούρδι. Από εκεί και πέρα, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένας Δήμος διέλευσης. Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος μας διασχίζεται από μεγάλους οδικούς άξονες και ως εκ τούτου δεν έχει να παρουσιάσει, αν και υπάρχουν σημεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν διαφημιστεί και να μπορούν να έρχονται και σε εμάς τουρίστες, αν θέλετε, ή αν θέλετε επισκέπτες από τους όμορους Δήμους, δεν έχουν προβληθεί τόσο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να διορθώσουμε πολλά από τα κακό σχήματα και κυρίως να κάνουμε το Δήμο μας Δήμο τόπο προορισμού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα δύο άλση, τα οποία είναι πραγματικά ασφαλέστατα, είναι περιφραγμένα,
δεν τα ξέρει κανείς μέσα στον ιστό της πόλης και κυρίως δεν τα ξέρουν ακόμη και μέσα στον Δήμο μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι το ένα άλσος εκεί της Ευκαρπίας, όπου είναι περιφραγμένο, να δημιουργήσουμε μία πίστα mountain bike για να μπορούν τα παιδιά με τα ποδηλατάκια τους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Στο κάτω μέρος να βάλουμε πίστες skateboard, όπου και επίσης δεν έχουμε. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν parkour ή skateboard και δεν μπορούν να το κάνουν. Τι ωραίο αυτό. Και δεν ξέρω και πού μπορούν στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο. Ακριβώς αυτό. Εδώ βλέπουμε στην παραλία κάποια παιδιά που προσπαθούν, αλλά δεν είναι τόσο. Ακριβώς αυτό. Σκεφτείτε ότι όταν θα γίνει αυτό το παρκάκι, το κόστος είναι ελάχιστο. Είναι η μία ανάθεση από και θα φέρνετε κόσμο και από γύρω-γύρω, λέτε. Ακριβώς. Όλα τα παιδιά που έχουν ένα ποδηλατάκι και θέλουν να δουν με τους γονείς τους να ανεβούν να κάνουν μια διαδρομή, πολύ ευχαρίστως θα έρθουν να την κάνουν εκεί. Ένα κηλικείο κάτω. Πόσο νομίζετε κοστίζει αυτή η διαδικασία, αυτό όλο το στήσιμο? Άρα μιλάτε για έξυπνες λύσεις και προτάσεις που με μικρό κοστολόγιο σχετικά αλλάζουν τα πάντα. Ναι. Στην κορυφή λοιπόν αυτού του χώρου υπάρχει ένα εξαιρετικό θέατρο, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο στην τύχη του. Εάν μπει κάποιος από το Google θα το δει. Είναι ένα θέατρο 2.500-3.000 θέσεων που δεν χρησιμοποιείται σχεδόν για τίποτα, γιατί δεν έχει ούτε τσιμέντο ούτε πρόσβαση. Μόνο με χαλίκι, στο χαλίκι πατάς για να πας. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι ένα σημείο πολιτισμού. Θέατρα, μουσικές εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο έχουμε να το κάνουμε εκεί. Κάντε ένα γκάλωπ να δείτε ότι τα 3/4 του Δήμου δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του. Ναι. Έχουμε το Βοτανικό Κήπο. Ο Βοτανικός Κήπος ίσως είναι ο καλύτερος κήπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Είχε πάρει μια, εγώ το έχω παρουσιάσει πριν από 4-5 χρόνια, είχε πάρει μια έγκλη, να το πω έτσι. Η έγκλη του υπάρχει, αλλά όταν το Σαββατοκύριακο, τα απογεύματα που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος το Δήμο, είναι κλειστός το πάρκο, το κήπο. Είναι γιατί κλειστό. Δεν υπάρχουν κονδύλια για να χρηματοδοτηθούν, να υπάρχουν κάποιοι ξεναγοί, κάποιοι υπάλληλοι? Όχι, έχουμε αρτηριοσκληρώσεις και ιδεοληψίες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τι θα κόστιζε να δημιουργεί ενός κηλικίου να μπορεί ο καθένας το απόγευμα να πάει να πιει τον καφέ του, να τον απολαύσει μέσα στη φύση και μέσα σε σπάνια φυτά? Δεν θα ήταν ένας τόπος προορισμού από όλη Θεσσαλονίκη? Θα ήταν, αλλά γιατί ψαφώς λέτε ότι. Δηλαδή είναι προφανώς κάτι. Σας λέω ότι είναι κλειστό και ανοίγει μόνο τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου είναι κλειστό. Άρα εσείς τι λέτε, ότι αν εσείς είστε ο επόμενος δήμαρχος, θα προσληφθούν άτομα για να είναι. Θα είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και τα απογεύματα και τα Σάββατα, για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να απολαμβάνει. Ναι. Άρα μπορεί να το αντιμετωπίσει το κόστος. Φυσικά και μπορεί να το αντιμετωπίσει. Το μισθολογικό Δήμος. Βεβαίως. Οι Βυζαντινοί Νερόμυλοι. Πόσοι γνωρίζουν τους Βυζαντινούς Νερόμυλους, που είναι ένα εξαιρετικό σημείο, ένα μικρό θεατράκι, με έναν κήπο και με ένα κηλικείο το οποίο πραγματικά έχει δροσιά όλο το καλοκαίρι. Θέλετε άλλο? Να σας πω. Τα καπνομάγαζα. 120.000 τετραγωνικά χώρο στεγασμένος, ο οποίος στέκεται, ο οποίος είναι η ιστορία της ευρύτερης περιοχής, γιατί από εκεί μέσα έζησαν οικογένειες και μεγάλωσε γενναίες γενεών, τα έχουμε εκεί και ρημάζουν. Ξέρετε τι ωραία κέντρα πολιτισμού θα ήταν αυτά, πόσο εύκολα θα μπορούσαν να μεταφορθούν ακόμη και σχολές του Πανεπιστημίου εκεί. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που κοστίζουν στο Δήμο. Η ιδέα είναι και πόσο έχεις διάθεση να υλοποιήσεις μερικά πράγματα, τα οποία σε βάθος χρόνου ή και άμεσα αν θέλετε, θα φέρουν μια ανάπτυξη στους πολίτες και θα γίνει ο Δήμος μας, όπως είπα στην αρχή, Δήμος προορισμού και όχι Δήμος απλά διέλευσης. Από την άλλη, το νέο σύστημα αυτό δεν κάνει τον οποιοδήποτε δήμαρχο τελικά εκλεγεί παντοκράτορα, να το πω, του δίνει μεγαλύτερη ισχύ, με αποτέλεσμα αν δεν έχει διάθεση να αισθάνεται εν πάση περιπτώσει μια άλλη ευχέρεια και να μην παράξει το έργο που θα έπρεπε να παράξει. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα η ίδια η ομάδα σου να σπάζεται τα οράματά σου και κατά πόσο εσείς σαν δήμαρχος μπορείς να τα περάσει την ομάδα σου, ώστε όλοι μαζί να εκτελεστεί το έργο το οποίο ή το όραμα θέλετε που προτείνουμε στους πολίτες μας. Στη δική μας την περίπτωση νομίζω υπάρχουν και τα δύο. Και το όραμα από δικής μου πλευράς, αλλά και μια ισχυρή ομάδα η οποία μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος ή μόνο μια ομάδα να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και για μένα ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι κατά πόσο μπορείς να βάλεις και την αντιπολίτευση να συνεργαστεί. Δηλαδή για μένα δεν θα περάσει μήνας ή δίμηνο που να μην έχω καλέσει τους επικεφαλείς των παρατάξεων σε μια συζήτηση για τα προβλήματα, για τις λύσεις που προτείνουν και στο κάτω-κάτω να σας πω. Εκεί δεν είμαστε για να έχουμε αντιπαράθεση, δεν είμαστε για το πολιτικό παιχνίδι. Εκεί είμαστε απλά, πολύ απλά, για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών οι οποίοι μας τίμησαν. Τον καθένα στη θέση που το αρμόζει.
Τώρα αυτό θα πω ότι έχετε δεσμευτεί και σε αυτή την εκπομπή, δεσμευτεί με την έννοια ότι μου το έχετε πει πολλές φορές, ότι ήταν κάτι που καταγγέλατε, το παράπονο σας απέναντι στη διοίκηση, ότι ακριβώς. Δεν σας καλούσε, δεν σας άκουγε κλπ. Άρα, σε περίπτωση που είστε εσείς ο επόμενος δήμαρχος, υποθέτω ότι αυτό θα πρέπει πραγματικά να είναι στην καθημερινότητα της πολιτικής σας. Ελπίζω μετά τον Οκτώβριο, τουλάχιστον αν θέλετε μετά τον Γενάρη, που την πρώτη του έτους που αναλαμβάνουμε καθήκοντα, να είμαστε εμείς η διοίκηση και την ίδια ερώτηση μου την κάνετε το ίδιο διάστημα του χρόνου. Καλά, η αλήθεια είναι επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές, έχω πολλά να σας ρωτήσω μετά, αν είστε ο επόμενος δήμαρχος και μετά από ένα διάστημα διοίκησης. Γιατί εδώ υπάρχουν και εκπομπές στο YouTube, δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Όχι, βέβαια. Θα έχει ανέβει όχι, κάθε δέσμευσή σας, κάθε θα. Ξέρετε, οι πολίτες όλοι έχουν κουραστεί τόσο πολύ από το θα, από το υπόσχομαι, αλλά και πώς να τα πεις αλλιώς, βέβαια, από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, δείτε, αυτά που λέω είναι αυτονόητα. Είναι στόχοι μας. Θα προσπαθήσουμε, πάλι θα αναγκαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει απαραίτητα να γίνουν. Αλλιώς δεν αλλάζει η κατάσταση στο Δήμο μας. Τι σωή ανατροπή θα είμαστε να συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση. Πάντως το είχαμε και άλλη φορά πει, δίνεται έμφαση στις γειτονιές και άλλοι δήμαρχοι υποψήφοι σε άλλες περιοχές ενώ δίνουν έμφαση στις γειτονιές, κόντρα στην ψηφιακή εποχή, κόντρα σε όλα όσα γίνονται ηλεκτρονικά και τα οποία τα επιδιώκουμε έτσι κι αλλιώς, η ενίσχυση της γειτονιάς έχει το δικό της νόημα. Φυσικά και έχει το δικό της νόημα και να πω λίγο έτσι να ευλογήσουμε τα γένια μας. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για γειτονιά εδώ και 1,5-2 χρόνια και βλέπω ότι πολλοί μας αντιγράφουν και καλά κάνουν και μας αντιγράφουν και εμείς θα αντιγράψουμε οτιδήποτε καλό βλέπουμε. Δεν είναι κακό να αντιγράφεις το καλό, κακό είναι να αντιγράφεις το κακό. Για μας η γειτονιά είναι... Κακό είναι πιο εύκολο θα πω. Και πιο γλυκό καμιά φορά. Και πιο γλυκό καμιά φορά. Λοιπόν, για μας η γειτονιά είναι το κύτταρο του Δήμου. Από το κύτταρο ξεκινάμε για να μπορούμε να έχουμε έναν οργανισμό ολόκληρο ο οποίος θα λειτουργεί σωστά. Τι να το κάνω εγώ αν έχω τους δρόμους μου, τους κεντρικούς δρόμους περιποιημένους και όταν στη γειτονιά τα δέντρα είναι ξερά, τα πεζοδρόμια σπασμένα, τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια και δεν μπορούν να περάσουν οι πολίτες. Για μένα θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη σε όλα αυτά και αν θέλετε προς την κατεύθυνση της παιδείας των πολιτών για το πώς συμπεριφέρονται δηλαδή, θα πρέπει και εκεί να μπούμε σε εντατικά μαθήματα, όσο σε παρέθεση αυτά έτσι μην παρεξηγηθούμε, όσο μπορούμε να υποδείξουμε τους πολίτες μας ότι εφόσον η αρχή του Δήμου προσπαθεί να είναι τυπική σε όλα, θα πρέπει να είστε και εσείς τυπικοί απέναντι της. Βέβαια υπάρχουν και αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει και με κάποιο είδους επικοινωνία, αλλά υπάρχουν υπέρμαχοι της άποψης, εγώ ανήκω σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων, που πιστεύουμε ότι όταν το καλό παράδειγμα το δίνει κάποιος που είναι επικεφαλής, είτε σε μια δουλειά, είτε σε ένα Δήμο, είτε στο κράτος οπουδήποτε, μετά δεν σου πάει η καρδιά εσύ να πας κόντρα, η πλειοψηφία τουλάχιστον. Είναι σαν να λέμε μου δίνεται ένα δρόμο πεντακάθαρο που θα περνάω και όλα θα είναι όπως πρέπει και εγώ εκείνη την ώρα επειδή καπνίζω, ας πούμε, θα πετάξω τη γόπα κάτω, θα πετάξω το σκουπίδι. Από τους 10 ο ένας θα το κάνει, 9 θα το σκεφτούνε. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι, να επεκτείνουμε λίγο το ερώτημα και την απάντηση, ότι τα πιο πολλά παιδιά τα οποία ρημάζουν δημόσια περιουσία, παγκάκια, πάρκα και οτιδήποτε, είναι αυτά τα οποία δεν κατανοούν ότι αυτή τη στιγμή το παρκάκι που ρημάζεις το έχει πληρώσει ο μπαμπάς σου. Και όταν θα δει ένα περιποιημένο παρκάκι, στο οποίο ενδεχομένως παγκάκι, στο οποίο ενδεχομένως θα μπορεί να βάλει και το φορτιστή του, να φορτίσει το τηλέφωνο του και του έχεις και ένα ίντερνετ όμορφο, ωραίο εκεί να είναι δωρεάν, θα το σκεφτεί πολύ να το κάνει. Ναι. Είναι αυτή, και είμαι αυτή τη λογική. Και εγώ θεωρώ ότι όταν δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα, θα υπάρξει βέβαια και πάντα και κάποιο που δεν θα μπορούν να σβήσουν, αλλά αυτοί μπορούν να τιμωρηθούν. Και πλέον θα είναι οι λίγοι. Δεν θα αναφέρεσαι στους πολλούς. Τώρα, επειδή δεν σας ανέφερα προηγουμένως και το τσιγάρο, εγώ δεν καπνίζω κιόλας, αλλά εσείς είστε γιατρός. Και πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν, γιατρός, αν και γιατρός είναι και στο Δήμο Κορδελίου Βόσμου ο δήμαρχος, ο κύριος Μαδαλιανός. Γιατρός, με δουλειά, με πάρα πολύ κόσμο, εσείς είστε και πολύ αγαπητός, ξέρω πάρα πολλούς ασθενείς σας που επιλέγουν εσάς. Γιατί ασχολείται τώρα με τα κοινά έτσι και θέλει να γίνει δήμαρχος και θέλει να γιατρέψει τι ακριβώς? Τώρα με βάζετε μια ερώτηση δύσκολη ή αν και η απάντηση για μένα είναι εύκολη, θα σας πω. Είπα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας ότι ο Δήμος σου δίνει ένα πεδίο τεράστιο για να παράγεις έργο. Τεράστιο. Και πραγματικά ο Δήμος σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις αυτό που βλέπεις, αυτό που αισθάνεσαι από μέσα σου. Μία πόλη σύγχρονη
Και επειδή εγώ όταν πήγα στη Σταυρούπολη το 1993 δέχτηκα και αγάπη και στήριξη από τους πολίτες, τώρα που θεωρώ ότι είμαι σε θέση να κάνω κάτι για αυτούς... Θέλετε να την επιστρέψετε. Όσο μπορώ. Καλά, εντάξει, ξέρω ότι και ως γιατρός επιστρέφετε ό,τι μπορείτε και στους ευπαθείς και στους ευάλωτους και στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, έτσι. Αφήστε, αλλά... αυτά δεν είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, εγώ όμως οφείλω να λέω αυτά που ξέρω, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να το καλό παράδειγμα. Γιατί και στους γιατρούς και στους δημοσιογράφους, όπως εγώ έχω κάνει πάρα πολλές προβολές, ακόμη και εταιριών, μικρών επιχειρήσεων, μαγαζιών, χωρίς χρήματα. Έτσι, να μα τα λέμε αυτά. Δεν είναι το πάντο χρήμα. Ναι, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να την προβάλλω την προσπάθεια. Αν έρθει το ραδιοτηλεοπτικό, μπορεί να πει: γιατί προβάλλεις αυτό το μαγαζάκι, ας πούμε. Ναι. Που δεν έχει πάρει, τα λέω πολύ καθαρά, δεν ναι, έχει ναι. πάρει κανείς μία. Έτσι, ναι. Ούτε τηλεόραση, που προς τιμήν της είμαι σε μια τηλεόραση που θέλει να προβάλλει την καλή προσπάθεια. Δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου πει: γιατί προβάλλεις αυτόν, αυτήν. Έτσι. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνία μας δεν απαρτίζεται μόνο από το τι θα κερδίσεις σε υλικό επίπεδο. Έχει και τι θα κερδίσεις σε πνευματικό επίπεδο και σε επίπεδο διανόησης. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν βοηθήσεις 1, 2, 3, 5, 10 άτομα, έχεις κέρδος και εσύ ο ίδιος. Η κοινωνία μας δεν πρέπει να έχει, τα στρώματα της κοινωνίας μας δεν πρέπει να έχουν τρομερά μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αυτοί που μπορούν να φτάσουν ψηλά, ας βοηθήσουν και αυτοί που είναι χαμηλά να τους πλησιάσουν. Η πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής, των μεν και το δε, φέρνει εκρήξεις στις κοινωνίες. Και εγώ δεν θέλω να έχω εκρήξεις στο Δήμο. Εγώ θέλω να έχω ένα Δήμο. Συγκλήσεις θέλετε να έχετε. Συγκλήσεις, διότι αυτοί που μπορούν πρέπει να βοηθήσουν τους αδυνατότερους και οι αδυνατότεροι να έρθουν πιο κοντά σε αυτούς που μπορούν. Η κοινωνία μας δεν απαρτίζεται μόνο από έξυπνους, μόνο από βλάκες ή μόνο από ψηφοφόρους ή μόνο από πλούσιους και μόνο φτωχούς. Η κοινωνία μας έχει τα πάντα. Άρα εμείς θέλουμε μια κοινωνία να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν στο μέτρο του δυνατού αυτό που μπορούν να παράγουν. Και αν μου επιτρέπετε, και όλοι έχουμε απ' όλα μέσα, και λίγη βλακεία και λίγη ξυπνάδα και λίγη, ο καθένας με τα ταλέντα του, με τις ικανότητές του. Και βεβαίως πλούσιος μπορεί να γίνει φτωχός, ο φτωχός να γίνει πλούσιος. Ανατρέπονται αυτά στη ζωή. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Εταιρείες τεραστίων διαστάσεων κατάντησαν με το αφεντικά τους να είναι ζητιάνοι στους δρόμους και άτομα τα οποία δεν είχαν μία να γίνουν πάμπλουτοι. Αυτά έχει ζωή. Έτσι. Μου θυμίζει αυτό το κράταμε να σε κρατώ, λέτε να ανεβούμε στο βουνό. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Και στη δικιά μου την περίπτωση, σαν ορθοπαιδικός, ισχύει απόλυτα. Σωστά, για να μην έχουμε. Αλλά και αν παραπατήσουμε κάποια στιγμή, ο ορθοπαιδικός είναι εκεί. Τώρα κλείνοντας, κύριε Λίτση, δράσεις, εκδηλώσεις. Έχουμε την ανακοίνωση του προγράμματος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το επόμενο διάστημα. Ναι, μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή του πλέον, μπαίνουμε σε μια θερμότατη περίοδο, ίσως να είναι πιο θερμή από τον καύσωνα του Ιουλίου. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις στις γειτονιές, ομιλίες, συναντήσεις μικρές ή μεγαλύτερες και κάποιες εκπλήξεις της πλατείας, τις οποίες θα είναι εκπλήξεις. Αν το πούμε, θα είναι εκπλήξεις. Όχι, όχι, δεν θέλω. Αυτά είναι... Αισιοδοξούμε ότι οι πολίτες αυτή τη φορά έχουν ακούσει τι θέλουμε να τους πούμε, έχουν προσέξει τις θέσεις μας και τις τοποθετήσεις μας τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν από τις προηγούμενες εκλογές και αυτή τη φορά νομίζω ότι θα δείξουν την θετική τους ψήφο σε εμάς. Θα λειτουργήσουν ανατρεπτικά. Έτσι. Mm? Ανατρεπτικά. Κυριολεκτικά, διότι είναι ένα από τα σλόγγαν που θα χρησιμοποιήσουμε στην... Κύριε Λίλτση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Υποθέτω ότι θα ξαναπούμε κάποια ακόμη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του καναλιού της Βεργίνα Τηλεόρασης και αμέσως μετά διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο δημοσιογράφος ο Νίκος Δημαράς. Πια για τα καλά, εσείς που είστε πιο ψηλά. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει Μακεδονία. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία,
κι αυτοί εκεί παγωθήκαν να μας τους πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Πασκαλί εσείς μες στα σχολεία, μάθετε αλήθειες στα παιδιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δεν συγχωρεί αυτή η γενιά. Προσέξτε εσείς τα υπουργεία, δεν συγχωρεί αυτή η γενιά. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Εδώ είναι όλα τα μνημεία, τι έχουνε κι αυτοί εκεί. Παγωθήκαν να μας τις πάρουν και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Και μας προσβάλλουν σαν λαό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό. Θέλουνε πια να μας αλτάρουν, να μας γυρίσουν το μυαλό.